Ακολουθεί η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Καλησπέρα φίλοι και φίλες μου. Σήμερα έχουν σειρά οι άντρες. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ανδρική πάθηση, για τον προστάτη. Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη αδένα είναι μια πάθηση των ανδρών κατά την οποία ο προστάτης αδένας διωγγώνεται και προκαλεί συχνοουρία. Εάν η φαρμακευτική αγωγή, πάντα θα αναφέρω προς το παρόν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό το σύμπτωμα η συμβατική ιατρική, και μετά θα μπούμε στον τρόπο αντιμετώπισης με τα βότανα και τη φυσικοθεραπεία. Εάν η φαρμακευτική αγωγή πάψει να δρά, σταματήσει να δρά, ή όταν από την αρχή δεν φέρνει επιθυμητά αποτελέσματα στον ασθενή, η χειρουργική αποκατάσταση θεωρείται απαραίτητη. Υπερπλασία του προστάτη ονομάζεται η αύξηση του μεγέθους του αδένα που παρατηρείται κυρίως μετά την ηλικία των 40 ετών. Τα συμπτώματα που προκαλεί η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη αδένα διακρίνονται σε αυτά που αφορούν την αποθήκευση των ούρων στην κίστη, με αποτέλεσμα συχνοουρία, νυκτοουρία, επιτακτική ανάγκη ούρησης ή επιτακτική ακράτεια, και σε εκείνα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ούρησης, που σημαίνει μειωμένη ροή ούρων, δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, διακοπτόμενη ούρηση, αίσθημα ατελούς και ένωσης, μία πλήρη αδυναμία ούρησης. Η διαγνωστική προσέγγιση στη συμβατική ιατρική περιλαμβάνει τη λήψη του ιατρικού ιστορικού, την κλινική εξέταση που περιλαμβάνει πάντα τη δακτυλική εξέταση του προστάτη και είναι πόδινη όπως καταλαβαίνετε, τη μέτρηση της ροής των ούρων και τον υπερηχογραφικό έλεγχο του προστάτη αδένα, της ουροδόχου κίστης, των νεφρών και του υπολείμματος των ούρων μετά την ούρηση. Απαραίτητες είναι επίσης μια σειρά από εργαστηριακών εξετάσεων όπως της γενικής, της καλλιέργειας ούρων, της μέτρησης ουρίας, της κρεατινίνης, στον ορό του αίματος, για να διαπιστωθεί η τυχόν νεφρική ανεπάρκεια, λειτουργία, και της μέτρησης ειδικά του προστατικού αντιγόνου PSA που βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Στις μέρες μας υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές που είναι ικανές να μειώσουν ή και να εξαλείψουν τα προβλήματα που προκαλεί η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη αδένα. Πρώτον, μία ενεργή παρακολούθηση. Συστήνεται σε ασθενείς που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα και δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως μεταβολές στον τρόπο ζωής του ασθενούς, όπως περιορισμό των υγρών πριν από την κατάκλυση το βράδυ, ούρηση πριν από την κατάκλυση, αποφυγή καφέ και αλκοόλ ή άλλων ερεθιστικών στον προστάτη αδένα τροφών. Δεύτερον, φαρμακευτική αγωγή. Η πρώτη κατηγορία φαρμάκων που χορηγούνται λέγονται αποκλειστές των αδρενεργικών υποδοχέων. Κύρια παρενέργεια των φαρμάκων αυτών, δεν υπάρχει φάρμακο που δεν έχει παρενέργειες. Η ασπιρίνη, η αθώα ασπιρίνη δημιουργεί καρδιακά προβλήματα. Κύρια παρενέργεια των φαρμάκων αυτών είναι η μικρή πτώση της αρτηριακής πίεσης που εκδηλώνεται συνήθως σαν ζάλι, σαν αδυναμία, μαζί και η αδυναμία εξπερμάτισης.
Η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων καλούνται αναστολής της 5α αναγωγάσης και επιτυχάνεται μείωση του μεγέθους του προστάτη και συρρίκνωσή του. Συνήθως χορηγούνται σε ασθενείς με προστάτη πάνω από 40 γραμμάρια και επιτυχαίνουν μείωση του όγκου κατά 15 έως 25% αλλά σε διάστημα 6 μηνών. Πρέπει να προσέξετε ορισμένα σημεία. Ένα από αυτά είναι και ο χρόνος της θεραπείας. Ως παρενέργεια αναφέρεται η πιθανή ελάττωση της ερωτικής επιθυμίας καθώς και προβλήματα στήσης. Αντίο αρσενικό ήταν ο λίγης. Η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων μπορεί να χορηγηθεί και συνδυαστικά. Επίσης, μία ακόμη κατηγορία φαρμάκων που μπορεί να σας προτείνει ο ουρολόγος είναι η αναστολή της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5, τα γνωστά φάρμακα για την αντιμετώπιση της θητικής δυσλειτουργίας. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι βελτιώνουν και τα συμπτώματα της ούρησης σε ασθενείς που πάσχουν από υπερπλασία προστάτη εκτός από τη θητική δυσλειτουργία, γεγονός που πιστοποιήθηκε με την επίσημη έγκρισή τους ως θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση της καλοίδους υπερπλασίας του προστάτη. Τρίτον, χειρουργικές θεραπείες. Οι χειρουργικές επεμβάσεις στον προστάτη διακρίνονται στις ανοιχτές, δηλαδή με τομή, και στις ενδοσκοπικές, δηλαδή με ειδικό ενδοσκόπιο που μπαίνει μέσα στην ουρήθρα. Ειδικότερα, ενδοσκοπικές μέθοδοι. Η διουρηθρική προστατεκτομή αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο συχνή χειρουργική θεραπεία για προστάτες μεγέθους μέχρι 80 γραμμάρια. Η χρήση της όμως σταδιακά περιορίζεται διεθνώς, λόγω της ανάπτυξης λιγότερο επεμβατικών μεθόδων όπως της αφαίρεσης του προστατικού αδενώματος με χρήση λέιζερ ή της πλάσμα εξάχνωσης του προστάτη αδένα. Ανοιχτή προστατεκτομή. Η ανοιχτή προστατεκτομή γίνεται όταν ο προστάτης έχει διωγγωθεί περισσότερο από 100 γραμμάρια, ώστε να μην επιτρέπει την εφαρμογή της διουρηθρικής προστατεκτομής με ασφάλεια. Προστατίτιδα. Η προστατίτιδα είναι ο ιατρικός όρος που περιγράφει τη φλεγμονή του προστάτη αδένα. Είναι η πιο συχνή ουρολογική πάθηση σε άνδρες των 50, κάτω των 50 ετών και η τρίτη πιο συχνή μετά την ηλικία των 50. Η προστατίτιδα διακρίνεται στα εξής είδη. Πρώτον, οξία βακτηριακή προστατίτιδα. Δεύτερον, χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα. Τρίτον, χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα. Είναι το σύνδρομο του χρόνιου πιελικού άλγους. Και τέταρτον, σε ασυμπτωματική φλεγμονώδη προστατίτιδα. Η πρώτη, η οξία βακτηριακή προστατίτιδα, είναι λίμωξη του προστάτη που προκαλείται κυρίως από το μικρόβιο έψιλον κολλή. Ο ασθενής παρουσιάζει έντονα συμπτώματα όπως πυρετό, ρίγος, συχνοουρία και δυσουρία. Στη χρόνια προστατίτιδα, τη βακτηριακή και μη βακτηριακή, τα συμπτώματα είναι πιο γενικά και άτυπα και περιλαμβάνουν αίσθημα βάρους στο περίνεο, αίσθημα τελούς κένωσης της ουροδόχου κύστης, δυσκολία στην ούρηση, κάψιμο κατά την ούρηση, διαταραχές στη στήση, πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή και πρόρρημη εξπερμάτιση. Η διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνουν τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού, την δακτυλική εξέταση του προστάτη αδένα που αποκαλύπτει ένα ευαίσθητο ή επώδυνο στην πίεση προστάτη, την καλλιέργεια ούρων και σπέρματος που αποκαλύπτει το υπεύθυνο παθογόνο μικρόβιο και σε πιο αντιβιωτικό
είναι ευαίσθητο με βάση κάποιο αντιβιόγραμμα. Ερώτηση. Πώς βρέθηκε ξαφνικά το μικρόβιο, το οποιοδήποτε μικρόβιο εκεί και γιατί? Θα πρέπει να δώσετε απαντήσεις εσείς ή να κρατάτε σημειώσεις. Η ασυμπτωματική φλεγμονώδης προστατήτιδα συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα και διαγνώσκεται τις περισσότερες φορές τυχαία, έπειτα από βιοψία προστάτη αδένα. Η θεραπευτική προσέγγιση που θα επιλέξει ο ουρολόγος καθορίζεται από το είδος της προστατήτιδας που πάσχει ο ασθενής. Συνήθως συνιστάται σε χορήγηση αντιβιωτικών από το στόμα για αρκετές εβδομάδες, περίπου 6. Εκτός από τη θεραπεία με τα αντιβιωτικά, πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικά της χρόνιας προστατήτιδας είναι ο ασθενής να ελαττώσει δραστικά ερεθιστικά ποτά και φαγητά όπως καρικεύματα, πικάντικες τροφές και το αλκοόλ. Συνήθως η προστατήτιδα ανταποκρίνεται καλά στην αντιβιωτική αγωγή και ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Μετά το πέρας της εκπομπής μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις. Και πάμε. Νεοπλάσματα προστάτη αδένα. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησης, γεγονός που αντανακλάται τόσο στο προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς, όσο και στην ποιότητα ζωής του. Μία απλή εξέταση αίματος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του καρκίνου του προστάτη σε ένα πρώιμο στάδιο. Η εξέταση αυτή μετρά την ποσότητα του ειδικού προστατικού αντιγόνου στο αίμα, το PSA. Από την ηλικία των 50 ετών και άνω, συστήνεται σε ετήσια βάση μέτρηση του PSA και έλεγχος από κάποιον γιατρό ουρολόγο. Εάν όμως συγγενής πρώτου βαθμού, πατέρας, αδελφός ή αδέλφια των γονέων έχουν διαγνωστεί με καρκίνο προστάτη, η εξέταση του PSA συστήνεται να ξεκινά να αρχίζει από την ηλικία των 40 ετών. Απαραίτητη είναι επίσης και η δακτυλική εξέταση του προστάτη από τον προκτό. Η δακτυλική εξέταση δίνει πληροφορίες για το μέγεθος του αδένα, την πιθανότητα παρουσίας φλεγμονής, την ύπαρξη ή όχι κάποιας κληρίας. Ο συνδυασμός του ιστορικού του ασθενούς, της τιμής του PSA και των ευρημάτων της δακτυλικής εξέτασης θα οδηγήσουν τον ουρολόγο στην απόφαση για το εάν ο ασθενής θα κάνει ή όχι βιοψία προστάτη αδένα. Στον εντοπισμένο καρκίνο προστάτη, οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν την ενεργό παρακολούθηση, τη χειρουργική θεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Η ενεργός παρακολούθηση περιλαμβάνει τακτικό έλεγχο του ασθενούς, αφού ο καρκίνος του προστάτη είναι μία νόσος με αργή εξέλιξη. Η παρακολούθηση συστήνεται σε ασθενείς συνήθως μεγάλης ηλικίας με ένα μικρό όγκο ή σε ασθενείς με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης εξαιτίας άλλων συνοδών προβλημάτων υγείας. Που τι σημαίνει εδώ, θα παρακαλέσω να μείνουμε λίγο, ότι τα προβλήματα στον προστάτη συνήθως τα συνοδεύουν και άλλα συμπτώματα που μπορεί να έχουν σχέση με την καρδιά, σχέση με τα πνευμόνια, σχέση με το πεπτικό και πάει λέγοντας. Δηλαδή η αρχική αιτία την οποία θα αναπτύξουμε αργότερα
δίνει συναγερμό και με άλλα συμπτώματα. Η χειρουργική θεραπεία είναι ριζική προστατεκτομή. Γίνεται είτε ανοιχτά με τομή, είτε ενδοσκοπικά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αλλά οι ενδοσκοπικές μέθοδοι υπερτερούν λόγω μικρότερης νοσηλείας και μεταχειρητικού πόνου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών θα βιώσει στιτική δυσλειτουργία μετά τη ριζική προστατεκτομή. Επίσης, κάποιοι ασθενείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της ακράτειας ούρων μετά τη χειρουργική επέμβαση. Ο ουρολόγος θα προτείνει τις εναλλακτικές θεραπείες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα, οι οποίες πλέον είναι αρκετές, απόλυτα ασφαλείς, εξατομικευμένες και με μόνιμα θεραπευτικά αποτελέσματα. Η ακτινοθεραπεία του προστάτη διακρίνεται στην εξωτερική ακτινοβολία και στην βραχυθεραπεία. Πολλές φορές τα δύο αυτά είδη ακτινοβολιών χρησιμοποιούνται και συνδυαστικά. Στο μη εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, οι θεραπευτικές επιλογές είναι η ορμονοθεραπεία και η χημειοθεραπεία. Η ορμονοθεραπεία στοχεύει στην ελάττωση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ασθενή σε επίπεδα ευνουχισμού. Η ορμονοθεραπεία έχει κάποιες παρενέργειες με προεξάρχουσες τη στιτική δυσλειτουργία, τις εξάψεις, την οστεοπόρωση, τη μειωμένη ερωτική επιθυμία και την αύξηση του σωματικού βάρους. Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται όταν πλέον τα καρκινικά κύτταρα αποκτήσουν αντοχή στην ορμονοθεραπεία. Η νόσο σε αυτό το στάδιο είναι προχωρημένη και συνήθως υπάρχουν μεταστάσεις στα οστά. Προσωπικά τη λέξη μετάσταση δεν τη δέχομαι, για μένα είναι νέοι καρκίνοι. Δεν είδαν ποτέ στο μικροσκόπιο ή στο αίμα καρκινικά κύτταρα να ταξιδεύουν για να πάνε να εγκατασταθούν κάπου αλλού. Στις ημέρες μας υπάρχουν πλέον αρκετές θεραπευτικές επιλογές, ακόμη και σε αυτό το προχωρημένο στάδιο της νόσου. Ο ουρολόγος, στα πλαίσια μιας ογκολογικής ομάδας, από τον ογκολόγο και τον ακτινοθεραπευτή ουσιαστικά, προτείνει την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση με πρωταρχικό μέλημα την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς. Τώρα, για έναν άντρα που δεν έχει στήσει, που έχει δυσλειτουργία, που δεν μπορεί να ορίσει, ερωτώ, είναι ποιότητα ζωής? Πηγή, οι πληροφορίες επάρτησαν από το site του ουρολόγου κυρίου Επαμεινόντα Κουτσιάρη. Η βοτανοθεραπεία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υπερπλασίας του προστάτη με διαφορετικό τρόπο. Αντιμετωπίζει τον οργανισμό σαν σύνολο και όχι σαν ένα μέρος του οργανισμού. Άρα, η αιτία της υπερπλασίας του προστάτη έγκυται στην κακή διατροφή, η οποία δημιουργεί όξινο περιβάλλον και κατ' επέκταση τοξινεμία. Οπότε το αίμα αλλάζει. Το εξόδιο του αίματος γίνεται παχύ και δεν μπορεί, αδυνατή να τροφοδοτήσει τα τριχοειδή αγγεία. Και έχουμε σαν αποτέλεσμα την υπερπλασία, το πρίξιμο. Σε οποιαδήποτε εξέταση αίματος ασθενούς θα διαπιστωθεί η διαταραχή της αλκαλικότητας. Του μεν αίματος θα είναι κάτω από το φυσιολογικό,
που είναι 7,365, τον δε ουρούν κάτω από 7. Ερώτηση. Γιατί δεν ζητείτε το pH του αίματος ή των ούρων στη συγκεκριμένη πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση? Γιατί? Αρκεί να αλλάξει το άτομο συνήθειες ζωής, συνήθειες διατροφικές, ώστε να επανέλθει η ισορροπία στον οργανισμό. Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο. Γίνεται αρχικά η αποπαρασίτωση. Θα πρέπει ο οργανισμός να απαλλαχθεί από τα παράσιτα, που είναι μια αγωγή, μια θεραπεία 3 ημερών, όπου καταστρέφεται στην κυριολεξία η κακή χλωρίδα, τα διάφορα παράσιτα, οι έλμυθες, τα σκουλίκια, οι τενίες, και όλα αυτά είναι περίπου 2,5 κιλά. Μετά αρχίζει η αυτοίαση, η αυτοθεραπεία. Έχουμε τον Θεό μέσα μας. Έχουμε τρόπους αυτοθεραπείας, αυτοίασης. Και ξεκινάμε με υποκλεισμούς ή υδροκαθαρισμό, με στόχο τον καθαρισμό της βλενογόνου του παχαίου σεντέρου, των λαχνών που δημιουργούν φρέσκο αίμα. Ποιοι και πόσοι από εσάς έχετε καθαρισμό εντέρων? Όταν περάσουν 44 δεκαετίες, 5 δεκαετίες, 6 δεκαετίες, τι περιμένετε να έχει συμβεί στο εσωτερικό των εντέρων? Νομίζετε ότι δεν έχει δημιουργηθεί πουρή, κάπνα? Έχετε δει πουριά από σόμπα ξύλου? Οι παλιοί τεινάζαμε τα πουριά 2 με 3 φορές το χρόνο. Διαφορετικά δεν τραβούσε η σόμπα, δεν έκαιγε, δεν δημιουργούσε ζέστη. Στο ανθρώπινο σώμα, εάν οι λάχνες είναι σκεπασμένες με πουρή, απορροφούν τοξίνη αντί να απορροφήσουν τρεπτικά στοιχεία από τις τροφές και αδυνατούν να παράγουν αίμα, παράγουν επιπλέον τοξίνες. Άρα βάλτε το καλά στο νου σας, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των εντέρων, ειδικά του παχαίου σεντέρου, γιατί για το λεπτό υπάρχει άλλη μέθοδος μέσω της βαρύτητας. Ξεκινάμε μετά με την ξηρασία 3 ή περισσότερων ημερών, ανάλογα με την ψυχική ενέργεια του καθενός. Εκεί ακριβώς διαφέρουν και οι άνθρωποι. Με την ξηρασία δημιουργεί ο οργανισμός βλαστοκύτταρα. Αυτά δημιουργούν λευκά στρατιωτάκια που θεραπεύουν λοιμώξεις, ειδήματα, όγκους καλοήθης ή κακοήθης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Αναζητάς αναλύσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές με περιστατωμένους ειδικούς? Εκπομπή Αποκάλυψης με τον Ιωάννη Παπαζήση στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εάν αντέχεις την αλήθεια, θα τη βρεις εδώ. Κάθε Τρίτη από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ. Όσα μύθια, τόση αλήθεια. Η εκπομπή που σας ταξιδεύει στον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων και όχι μόνο. Η Ευγενία Κούκουρα με το μοναδικό της τρόπο σας οδηγεί στη γνώση μέσα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, από τις 10 έως τις 11 το βράδυ. Στοχεύετε στην αλήθεια? Δεν θέτετε όρια στον εαυτό σας? Τότε ακούστε το Αρχείο Πολιτισμού με τον Γιώργο Λεκάκη στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η εκπομπή που αναλύει ειδήσεις και έρευνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό του ανθρώπου. Τετάρτη με Κυριακή, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 12. Διαβάζετε, ακούτε, βλέπετε. Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. www.eolas.org. Έκθεση ιδεών με τον Σταύρο Δοκουζιάννη. Κάθε Τρίτη στις 11,
στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Γιατί να γράψεις στις εκθέσεις ιδεών. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και αυτό το ξέρει καλά η Χριστίνα και ο πρόδρομος. Παιδί είσαι αναμάρτητος. Κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ. Και ξεκινά το καθάρισμα του οργανισμού με τον καθαρισμό του λεμφικού συστήματος, για το οποίο κανείς και καμιά υπηρεσία και καμιά επιστήμη δεν ασχολείται. Τι είναι το λεμφικό σύστημα? Τι αποτελεί? Το λεμφικό σύστημα είναι ο βόθρος του οργανισμού, ο βόθρος του σώματος. Εκεί πηγαίνει ό,τι ακαθαρσία, ό,τι δηλητήριο, ό,τι βαρύ μέταλλο δεν μπορεί να καθαρίσει το σηκώτη και τα νεφρά, πηγαίνει στο λεμφικό σύστημα. Και όταν γεμίσει το λεμφικό σύστημα, ξεκινούν τα διάφορα συμπτώματα. Οποιαδήποτε ασθένεια αποκαλούμενη από τη συμβατική ιατρική, προσωπικά την αποκαλώ σύμπτωμα. Δεν είναι ασθένεια. Δεν υπάρχουν ασθένειες. Υπάρχει ένα μείγμα βοτάνων. Κάνουμε ένα μείγμα βοτάνων με σκουτελάρια, ταραξάκο, τσουκνίδα και ζαμπούκο. Και πίνουμε περίπου γύρω στο μισό με ένα λίτρο ημερησίως. Αυτό το μείγμα βοτάνων μαζί με τις ιδιότητες των βοτάνων μπορούν και καθαρίζουν το λεμφικό σύστημα. Στόχος η αλκαλοποίηση των κυττάρων που γίνεται με καθαρισμό των νεφρών. Ο καθαρισμός των νεφρών πάλι γίνεται με διάφορα, με διουρητικά τσάγια, με διουρητικά βότανα που γίνονται από τσουκνίδα, από ρίζες αγριάδας, από μουστάκια καλαμποκιού, από κέρασο ουρές, από λουίζα, από βερβένα, από σολιντάγκο. Πηγαίνουμε μετά στον καθαρισμό του σηκωτιού, που γίνεται με ένα μείγμα από σπόρους γαϊδουράγκαθου, κορμό πεονίας, σπόρους ισάνδρας, με φύλλα άνθη από μπετόνικα, με αψιθιά, με κυχόριο, με κάσκαρα σαγκράντα. Πηγαίνουμε πιο πάνω να καθαρίσουμε τα πνευμόνια. Τα πνευμόνια καθαρίζουν με εισπνοές, τις οποίες εκτελούμε με ένα μείγμα βοτάνων από μέντα, από φλόμο, από σύμφυτο, από σμήλακα, από θυμάρι, από ευκάλυπτο, από λιχίνες Ιρλανδίας. Και φτάνουμε στην καρδιά. Η καρδιά είναι αυτή η αντλία η οποία δεν σταματά να χτυπάει 24 ώρες το 24ωρο. Με αποτέλεσμα, εάν το αίμα έχει αλλάξει από τοξίνες και βαρέα μέταλλα και έχει γίνει πιο πηχτό, τότε πλέον αδυνατίζει ο μυς της καρδιάς και αρχίζουν τα διάφορα προβλήματα. Συνεπώς μπορούμε να δυναμώσουμε τον καρδιακό μυ και το κυκλοφορικό με μείγμα βοτάνων από κράτεγο, από λεόνουρο, από ιξό, μαζί με κοινόροδα, τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνη C, και να τελειώσουμε με οξυγόνωση των κυττάρων, λαμβάνοντας διαλυμένο σε νερό 3 σταγόνες υπεροξιδίου του υδρογόνου 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Παράλληλα όμως, παράλληλα με τη λήψη τσαγιών, θα πρέπει να ληφθούν και βιταμίνες, όπως είναι η ωμέγα 3, ωμέγα 6, όπως είναι η σπιρουλίνα που περιέχει όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών β, να ενισχύσουμε τον οργανισμό με γανόδερμα,
με λάδι ρεσβερατρόλης. Η ρεσβερατρόλη βγαίνει από τα κουκούτσια των σταφυλιών και οξυγονώνει τα κύτταρα, οξυγονώνει τον οργανισμό. Θα πρέπει να ληφθεί εθέριο έλαιο μαστίχας, που ενδείχνεται για την καλή λειτουργία του πεπτικού, να ληφθούν εθέρια έλαια ρίγανης μαζί με πρόπολη και ερυθρέα, τα οποία είναι στοιχεία που αντιβιώνουν και δεν έχουν απολύτως καμία παρενέργεια. Ακολουθεί 7ήμερη ή 10ήμερη αλκαλική διατροφή, όπου γίνεται παράλληλα και ο καθαρισμός των λαχνών του λεπτού εντέρου με βαρύτητα, δηλαδή με λήψη ενός υλικού, φανταστείτε μία κρέμα η οποία γίνεται με νερό και αλεύρι ζέας, μαζί με βραστές σαλάτες και πάρα πολλά φρούτα. Πέφτει αυτή η κρέμα στο στομάχι, λόγω του ότι είναι αραιή, το στομάχι δεν εκρίνει γαστρικά υγρά, πάει στο δεκατάκτυλο, στον πυλωρό και ακολούθως στο λεπτό έντερο, όπου ρέει. Κατά την ροή καθαρίζονται οι λάχνες του λεπτού εντέρου και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τελειώνουμε τη θεραπεία με τον καθαρισμό χολής σηκωτιού με τη μέθοδο Μόριτς. Αυτός ο μεγάλος γιατρός, ο μεγάλος ογκολόγος, καρκινολόγος, μας άφησε αυτή τη μέθοδο, όπου με βρόσιμη επταϊδρική θυϊκή μαγνησία μπορούμε να κάνουμε εγχείρηση χωρίς νηστέρι και να καθαρίσουμε τη χολή και το σηκώτι από μούχλα, από λάσπη ή από πέτρες. Στο διάστημα των 24 ημερών που απαιτεί αυτή η αγωγή, λαμβάνει ο ασθενής τσάι από μείγμα βοτάνων ή τσάι ή σε μορφή καψουλών, που επαναφέρουν την ισορροπία λειτουργίας του προστάτη και ρίχνουν το PSA. Αυτά τα βότανα είναι η τσουκνίδα, το επιλόβιο, η σερενόα, η κόκκινη κολοκύθα, το πολυτρίχι, η υδράγκια, το πεύκο, η καρπή παλιουριάς, η εχινάκια, το κυπαρισάκι. Απαραίτητη είναι η λήψη λαδιού κόκκινης κολοκύθας ή κολοκυθόσπορων. Κατά τη διάρκεια της αγωγής πίνεται ένα κουταλάκι γλυκού ημερησίως από λάδι μαύρου κύμινου. Το μαύρο κύμινο μόνο το θάνατο δεν είχα. Όλα τα άλλα τα ρυθμίζει. Τρώτε στη διάρκεια της ημέρας ένα κουτάλι σούπας υποφαές, ένα κουτάλι σούπας γκότζι μπέρι και 5 αμύγδαλα ημερησίως. Παράλληλα θα πρέπει πρωί, μεσημέρι, βράδυ να παίρνετε από μία κάψουλα καψαϊκίνης. Απαραίτητη προϋπόθεση η αλκαλοποίηση του οργανισμού να ενισχυθεί με ένα δισκείο αστάξανθίνης ημερησίως. Παράλληλα, για να ενισχυθεί η λειτουργία της απόπτωσης του οργανισμού, θα σας βοηθήσει ένα δισκείο σεραπεπτάσης. Προληπτικά θα πρέπει να διατηρείτε σταθερό βάρος, θα πρέπει να ασκηθείτε καθημερινά για 30 λεπτά, έστω με περπάτημα, θα πρέπει να αποφύγετε τη ζάχαρη, τα ζαχαρούχα, ανθρακούχα ποτά, το άσπρο ψωμί ή το ολική στο οποίο περιέχει γλουτένη. Ανταυτού μπορείτε να πάρετε το ψωμί από δίκοκο σιτάρι τύπου ζέας, τύπου φάρο Ιταλίας,
όχι τον ντίνγκελ, γιατί και εκείνο και το ντίνγκελ έχει περισσότερη γλουτένη. Το αλάτι, τα αλατισμένα τρόφιμα, ψάρια, περιορίστε τελείως το χοιρινό κρέας. Αρκεστείτε μία φορά εβδομαδιαίως σε κόκκινο κρέας, μοσχάρι, κατσίκι, κουνέλι, κοτόπουλο ή ψάρια και μειώστε την κατανάλωση υνοπνευματωδών ποτών. Κάντε αλκαλική διατροφή με λαχανικά, όσπρια, φρούτα εποχής, χυλό και ψωμί ζέας. Μακριά από άσπρο ρύζι, προτιμήστε το καστανό με τη φλούδα. Μακριά από τις πατάτες, προτιμήστε τις γλυκοπατάτες που έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι η σωστή διατροφή χαρίζει υγεία, ευεξία. Οι αλκαλικές τροφές αυξάνουν την αποδοτικότητα και το ενεργειακό επίπεδο των υπολειτουργούντων ενδοκρινών αδένων και γενικά όλων των οργάνων, όπως είναι οι μύες, η ιστή, η επιδερμίδα, τα νεύρα, οι φλέβες, οι αρτηρίες και οι αρθρώσεις. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε μια ερώτηση από τους ακροατές μας. Ποιες είναι οι αιτίες της δημιουργίας υπερπλασίας του προστάτη? Η ερώτηση είναι εξαιρετική και η απάντηση αφορά την υγεία όλων των ανθρώπων, των παιδιών, των γυναικών και των ανδρών. Διότι η αιτία της δημιουργίας υπερπλασίας του προστάτη είναι η ανισορροπία. Έχουμε βγάλει το πικρό, έχουμε βγάλει το ξινό από τη διατροφή μας. Υπάρχουν παράλληλα χλώριο μέσα από το νερό, διάφορα έψιλον συντηρητικά τροφίμων. Υπάρχουν βαρέα μέταλλα τα οποία μας ψεκάζουν και ας υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν το αποδέχονται. Έχουν γίνει μετρήσεις και έχουν αυξηθεί τα επίπεδα του αλουμινίου, του υδραργύρου, του καδμίου στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Τώρα τελευταία έχει ανιχνευτεί και ραδιενέργεια. Από πού μας ήλθε κανένας δεν γνωρίζει, κανένας απολύτως. Όλα αυτά συσσωρευτικά αποτελούν την αιτία για δημιουργία κάποιου συμπτώματος στον οργανισμό. Τα σημεία τα οποία χτυπούν στους ανθρώπους είναι διαφορετικά ανάλογα με την κράση, ανάλογα με την αντοχή τους, ανάλογα με την ψυχική τους ενέργεια. Ποικίλουν. Αυτά όλα αντιμετωπίζονται μέσω του καθαρισμού του οργανισμού και μέσω της αλκαλικής διατροφής. Άρα, πριν ξεκινήσει κάποιος κάποια θεραπεία χημική που έχει χίλιες μύριες παρενέργειες, εγώ θα πρότεινα προσωπικά να κάνει μια αγωγή 24 ημερών, την οποία θα επιμηκύνει άλλους 2-2,5 μήνες, οπότε στους 3 μήνες περίπου επέρχεται οριστική θεραπεία. Είτε υπερπλασία είναι καλοήθης, είτε κακοήθης. Είχα ένα παρόμοιο πρόβλημα με κάποιον ηλικιωμένο κύριο, περίπου στα 55, που ήρθε με διάφορες μετρήσεις, με μαγνητικές και το PSA ήτανε 58. Ναι, καλά ακούτε, 58. Στο πρώτο μήνα είχαμε περίπου μία ύφεση, μία μείωση αυτού του αριθμού. Στο δεύτερο μήνα η μείωση ήταν εξαιρετική και στον τρίτο μήνα το PSA πήγε σε
φυσιολογικά επίπεδα. Πήγε στο 1,95. Το φυσιολογικό ορίζουν οι γιατροί ότι είναι 2 με 4. Βέβαια, εξαφανίστηκε τόσο η υπερπλασία όσο και ο καρκινικός κακοήθης όγκος. Το σώμα είναι θεϊκό, το σώμα μας είναι θεϊκό. Έχουμε το Θεό μέσα μας και μπορούν να θεραπευθούν τα πάντα. Θεραπεύονται όμως αυτά τα συμπτώματα μόνο με συμμετοχή του ασθενούς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θεραπεύει κάποιον άλλον άνθρωπο. Απλά ένας θεραπευτής μπορεί να δώσει το διαδικαστικό μέρος, το οποίο θα εκτελέσει ο ασθενής για να γίνει καλά. Και γίνεται καλά. Συνεπώς, πριν αποφασίσετε να πάρετε φάρμακα, να έχετε παρενέργειες, να... Τι να πω τώρα, ντρέπομαι να τα πω. Διότι παίρνοντας αυτά τα φάρμακα, ούτε λίγο ούτε πολύ, αρχίζουν οι γυναικείες ορμόνες και επικρατούν στον οργανισμό, φεύγει η τεστοστερόνη και αρχίζουν τα παρατράγουδα της αδελφοποίησης και της διαφορετικότητας. Φίλοι μου ακροατές, ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ή οσδήποτε έχει να κάνει μία ερώτηση ή θέλει να ασχοληθεί με τη θεραπεία κάποιου συγγενούς του, μπορεί να αποταθεί στον ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων, όπου θα του δοθούν τα δικά μου στοιχεία, τόσο τα τηλέφωνα όσο και το email. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ήταν η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.